Πάμε να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη. Καλησπέρα, κύριο Σκουρλέτη. Καλησπέρα και σε εσάς. Θέλετε να ξεκινήσουμε με ένα σχόλιο σας για την εικόνα που εμφανίζει σήμερα η κυβέρνηση. Φαντάζομαι θα συμφωνείτε ότι δεν είναι η καλύτερη μέρα για την κυβέρνηση, έτσι δεν είναι? Προφανώς όταν υπάρχει μία παραίτηση ενός υπουργού και ιδιαίτερα του Νίκου του Κοντζιά, δεν είναι κάτι το οποίο μας χαροποιεί. Σε καμία περίπτωση αυτό φάνηκε και από την δήλωση του Πρωθυπουργού καθώς ξεκίνησε. Είδατε πως, με τι λόγια χρησιμοποίησε και με ποιο τρόπο έκανε αποδεκτή την παραίτηση. Αλλά από εκεί και πέρα, παρά τις δυσκολίες ή μέσα από τις δυσκολίες, αυτό το οποίο φαίνεται τώρα αυτές τις επόμενες ώρες είναι ότι μάλλον τα πράγματα είναι πιο σαφή για την πορεία της κυβέρνησης, για το που θέλει να το πάει. Και σε σχέση με την συμφωνία των Πρεσπών, αλλά και στο εσωτερικό της. Κύριε Σκουρλέτη, είναι πιο σαφή όμως, γιατί η μεγάλη εικόνα, όντως με πόνο καρδιάς είπε ο κύριος Τσίπρας ότι αποδέχτηκε την παραίτηση του κυρίου Κοντζιά. Ωστόσο, στη μεγάλη εικόνα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει αναγάγει σε κεντρική στρατηγική της τη Συμφωνία των Πρεσπών, έναν κυβερνητικό εταίρο που διαφωνεί και τελικώς αυτός που μένει στην κυβέρνηση είναι ο διαφωνών και όχι ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος σε τελική ανάλυση τη διαπραγματεύτηκε αυτή τη συμφωνία, έτσι δεν είναι? Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα ως προς το εξής. Σας παραπέμπω λίγο στα ρεπορτάζ από το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο, όπου εκεί με έναν σαφή και καθαρό τρόπο από τον Πρωθυπουργό τέθηκε ένα ζήτημα προς όλα τα παριστάμενα της κυβέρνησης. Και ιδιαίτερα απέναντι σε εκείνους που έχουν μια διαφορετική προσέγγιση στα ζητήματα της Συμφωνίας των Πρεσπών. Το ερώτημα ήταν εάν υπάρχει η πρόθεση και αν αυτή τη στιγμή κατατίθεται η δέσμευση εκ μέρους τους σε σχέση με την στήριξη της κυβέρνησης μέχρι που να ολοκληρώσει την θητεία της. Και θεωρώ ότι οι απαντήσεις που υπήρξαν, και αυτό αφορά την πλευρά των ΑΝΕΛ και του κυρίου Καμένου ιδιαίτερα, είναι σε θετική κατεύθυνση. Το γεγονός ότι πρόκειται για τον δεύτερο υπουργό μετά τον κύριο Φίλη, ο οποίος έπειτα από σύγκρουσή του με τον κύριο Καμένο βρίσκεται εκτός κυβέρνησης, δεν δίνει ένα διαφορετικό πολιτικό μήνυμα σε σχέση με το ποια είναι η πολιτική κατεύθυνση του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα αλλά και την επόμενη μέρα μετά το μνημόνιο που έχει ούτως ή άλλως τελειώσει? Δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να οδηγηθεί σε τέτοια συμπεράσματα, δηλαδή στο ότι ο κύριος Καμένος είναι αυτός ο οποίος επηρεάζει την σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου. Είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις αυτές που αναφέρεται. Εμένα δεν μου είναι απολύτως κατανοητό γιατί επέλεξε τελικά να παραιτηθεί ο κύριος Κοντζιάς από τη στιγμή που είχε την πλήρη πολιτική κάλυψη ως προς τα θέματα της αρμοδιότητάς του από τον Πρωθυπουργό. Και αυτό επιβεβαιώθηκε από την επιλογή του ίδιου του Πρωθυπουργού να αναλάβει το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών και να τονίσει ότι αυτή η κίνηση ακριβώς πιστοποιεί, εξασφαλίζει την αταλάντευτη διάθεση της κυβέρνησης να ολοκληρωθεί η συμφωνία και να πάμε μέχρι τέλους. Κύριε Σκουρλέτη, όσα είπε ο Πρωθυπουργός και κυρίως ότι δεν θα ανοιχθεί διγλωσία και προσωπικές στρατηγικές, από τη στιγμή που το είπε, όπως είπε και ο ίδιος απευθυνόμενος στο και στο εσωτερικό της κυβέρνησής του, προφανώς δεν απευθυνόταν στον κύριο Κοντζιά, γιατί δεν ήρθαν στην κυβέρνησή του εκείνη την ώρα. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτό είναι ένα τελευταίο μήνυμα, μια τελευταία ευκαιρία προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας? Μια προειδοποίηση, όπως θέλετε πείτε. Το βρίσκω ως συνέχεια ακριβώς αυτού που είπε στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά τώρα το είπε έξω από αυτό, μπροστά στις κάμερες, αποσαφηνίζοντας πια, αν θέλετε, και τα όρια της ανοχής που σχετίζονται με την συνοχή τελικά της ίδιας της κυβέρνησης. Σεβαστές οι επιμέρους απόψεις, σεβαστές όταν μάλιστα είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό κατεθειμένες και πριν ακόμη τη συγκρότηση αυτής της κυβέρνησης εκ μέρους του κυρίου Καμένου για τα θέματα της συμφωνίας, αλλά η κυβέρνηση έχει μία πολιτική, αυτή εφαρμόζει και αυτή θα ακολουθήσει μέχρι την ολοκλήρωσή της. Κατά συνέπεια, καταλαβαίνω ότι μας λέτε πως αυτό που είπε το πρωί ο κύριος Τζανακόπουλος, ότι όποιος δυσφορεί ή διαφωνεί κατεβαίνει από το τρένο, παραμένει στο τραπέζι, έτσι? Δεν ήταν μόνο θέμα Κοντζιά.
Οπωσδήποτε, και θα έλεγα ότι είχε πολλαπλούς αποδέκτες, τουλάχιστον δύο, έτσι δεν είναι. Δεν ήταν κάτι το οποίο μέχρι τότε ο κύριος Κοντιάς δεν είχε παραιτηθεί. Αν και παραλαμβάνω, μου είναι ακατανόητο για πολιτικούς λόγους γιατί τελικά παραιτήθηκε ο κύριος Κοντιάς. Τώρα, επειδή θα έχετε δει προφανώς και θα έχετε ακούσει ότι υπάρχουν διάφορα σενάρια και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε σχέση με τη σταθερότητα της κυβέρνησης, με την δεδηλωμένη της στη Βουλή, με δεδομένο ότι ο κύριος Κοντζιάς είναι βουλευτής, με το Πράτο εξελέγησαν τρεις βουλευτές, ο ίδιος και άλλοι δύο, φαίνεται ότι τουλάχιστον ο κύριος Κοντζιάς και η κυρία Γενιά παραμένουν στην ίδια πολιτική γραμμή. Παραμένει σάρξεκ της σαρκός του ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον κοινοβουλευτικά, ο τέος πλέον Υπουργός Εξωτερικών. Σάρξεκ της σαρκός, όχι, με την έννοια ότι δεν ήταν έτσι στην κυριολεξία, αν μιλάμε ενταγμένο στο ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό σας λέω κοινοβουλευτικά. Όντως, το Πράτο είναι άλλη συλλογικότητα, αλλά... Ακριβώς. Νομίζω ότι δεν είναι τίθεται κατά τέτοιο ζήτημα. Ούτε έχει αφήσει να εννοηθεί και ο ίδιος από μεριάς του ότι έχει κάποιες δεύτερες σκέψεις. Άλλωστε αυτή η κυβέρνηση συγκροτείται στη βάση πολλών πραγμάτων και επιδιώξεων. Άρα συντρέχουν αυτοί οι λόγοι που μας οδηγήσαν να βρεθούμε μαζί όλα αυτά τα χρόνια. Κύριε Σκουρλέτη, επειδή έγινε προχθές και μία πλούσια συζήτηση στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματός σας και ένας από τους βασικούς προβληματισμούς που τέθηκε, αν κάνω λάθος διορθώστε με, είναι τα όρια της συμπόρευσης του ΣΥΡΙΖΑ με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Ό,τι ακολούθησε, αλλά και ό,τι είχε προηγηθεί με το Plan B, το μη εγκεκριμένο τέλος πάντων, όπως είπε ο κύριος Καμένος, που ο ίδιος παρουσίασε στις Ηνωμένες Πολιτείες, φέρνουν κοντά τα όρια. Τα όρια συμπόρευσης μεταξύ των δύο πολιτικών δυνάμεων. Αυτό το λεγόμενο Plan B ήταν τελικά ένα Plan K, δηλαδή του κυρίου Καμένου και μόνο. Ήταν προσωπικές του απόψεις και αυτό το οποίο ακούστηκε και στην Κεντρική Επιτροπή αλλά και δημόσια από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και δικαιολογημένα ήταν ότι δεν μπορείς να εκπροσωπείς την κυβέρνηση, να καταθέτεις σε μείζωνα ζητήματα τις προσωπικές σου απόψεις. Θεωρώ ότι ακριβώς αυτά τα όρια έθεσε με σαφήνεια, όπως είπαμε και πριν, η σημερινή δήλωση του Πρωθυπουργού. Είπαν πολλοί από χθες και θα το έχετε δει να το λένε και στελέχη της αντιπολίτευσης ότι αυτή η διαρροή, πως ο Πρωθυπουργός ζήτησε στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου να δεσμευτούν όλοι οι υπουργοί ότι δεν θα στηρίξουν ενδεχόμενη πρόταση μομφής από τη Νέα Δημοκρατία, ουσιαστικά έδωσε επιχειρήματα στην αντιπολίτευση να μιλήσει για έναν Πρωθυπουργό ο οποίος παρακαλά ή κάνει έκκληση, όπως θέλετε πείτε το, να μην τον ρίξουν. Αυτά τα πράγματα ή εκλυπαρεί, όπως είπαν και κάποιοι, σε ακόμη σκληρότερη γλώσσα. Αυτά τα πράγματα δεν ήθιστε να λύνονται μεταξύ των δύο κυβερνητικών εταίρων και όχι με πρακτικά, σε ένα υπουργικό συμβούλιο, με διαρροές, με τους δημοσιογράφους απ' έξω. Ναι, θα σας πω. Θεωρώ ότι οι πλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους ή στην συγκεκριμένη περίπτωση τους καλούς κυβερνητικούς εταίρους. Άρα και με βάση όλα τα όσα είχαν προηγηθεί, υπήρχε η ανάγκη να τεθεί αυτό το ζήτημα καθαρά και ο καθένας να τοποθετηθεί απέναντι σε αυτό. Και το θετικό είναι ότι μετά την συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου τα πράγματα είναι πιο σαφή. Υπάρχει μια δέσμευση όλων των παραγόντων της κυβέρνησης, όλων των πλευρών, ότι θα σεβαστούν την προγραμματική μας συμφωνία και θα ολοκληρώσουμε τους προγραμματικούς σκοπούς αυτής της κυβέρνησης. Άρα, για να κλείσουμε την κουβέντα μας με αυτό που είπατε, ότι οι καλοί λογαριασμοί κάνουν και τους καλούς κυβερνητικούς εταίρους, θέλω να σας ρωτήσω από εδώ και πέρα τι περιμένετε από τον κύριο Καμένο, προκειμένου να μην έχουμε άλλες εξελίξεις, γιατί φαντάζομαι θα συμφωνείτε ότι έπειτα από την αυστηρότατη προειδοποίηση του Πρωθυπουργού, αν ξαναδούμε κάποιο Plan B που μπορεί να αποδειχθεί Plan K ή όπως αλλιώς, μάλλον δεν θα υπάρχει άλλος δρόμος από την αποπομπή του. Νομίζω ότι αυτό το οποίο περιμένουμε όλοι είναι ακριβώς το να τηρήσουμε αυτή την συμφωνία την οποία υλοποιούμε από το 2015
και να μην βάζουμε τελικά θελημένα ή αθέλητα εμπόδια στο να ολοκληρωθεί αυτή η πολιτική. Mm-hmm. Σκεφτείτε ότι βρισκόμαστε στο τέλος αυτής της κυβερνητικής θητείας, την τελευταία της χρονιά. Είναι η πιο, αν θέλετε, παραγωγική περίοδος, μια και βγήκαμε από το πρόγραμμα. Τώρα μπορούμε να δούμε ορατά τα σημάδια της οικονομικής ανάκαμψης. Έχουμε μπροστά μας την ψήφιση μέτρων που θα ανακουφίσουν μεγάλες κοινωνικές κατηγορίες. Δεν θεωρώ ότι κανείς μπορεί να αναλάβει την ευθύνη να τορπιλήσει αυτή την κοινή προσπάθεια. Κύριε Σκουλέτ, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στο Δελτίο Ειδήσεων του Κόντρα σε μια τόσο κρίσιμη μέρα.